Θα ήθελα να ξεκινήσω από το γεγονός ότι ήδη στην ελληνική νομοθεσία υπάρχουν διατάξεις που αναφέρονται στο άσυλο, στην πρώτη υποδοχή και στα δικαιώματα των προσφύγων. Αυτός είναι ο νόμος 3907 του 2011 που ψηφίστηκε επί εποχής Παπαδήμου. Είναι ο νόμος που εφαρμόσαμε εμείς ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τον είχε εφαρμόσει καθόλου και μάλιστα κατά την εφαρμογή του θεωρήσαν ότι κάναμε τουλάχιστον επανάσταση στην Ελλάδα και ότι κάναμε πράγματα εξωφρενικά. Συγκεκριμένα ο νόμος 3907 ανέφερε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την κράτηση, που είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν και στους πρόσφυγες, διότι είχε ζητήματα ποιες κατηγορίες αλλοδαπών δεν μπορούν να κρατηθούν και εκεί είχε και τις κατηγορίες των αλλοδαπών, των οποίων η απέλαση δεν είναι εφικτή. Όπως ξέρετε, πολλοί αλλοδαποί δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους, διότι δεν συνεργάζονται οι πρεσβείες τους. Αυτοί λοιπόν βρίσκονταν για μήνες στα κέντρα κράτησης επί εποχής Σαμαρά Βενιζέλου, και υπήρχε προφανής παρανομία για την οποία είχαμε και καταδικαστεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εμείς λοιπόν κάναμε χρήση του νόμου 3907 του 2011 και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται καθεστώς ανοχής, όπως το όριζε ο νόμος, ακριβώς γιατί δεν είναι εκείνοι δεν έχουν οι ίδιοι ευθύνη που δεν επαναπροωθούνται στις χώρες τους, αλλά ευθύνονται άλλες συνθήκες πέρα από αυτούς. Και βάλαμε και κάποιες εγγύησεις, δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει, ο 3907, ότι η κράτηση είναι το έσχατο μέσο. Πριν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα αντί της κράτησης, που οφείλει το κράτος να λαμβάνει, αντί να προχωράει στο πιο σκληρό και επώδυνο μέτρο. Αυτό ερμηνεύτηκε όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ως πολιτική ανοιχτών συνόρων, ότι εγώ έβγαζα τους ανθρώπους από τα κέντρα κράτησης και δι' αυτού του τρόπου, εγώ ως τότε υπουργός, έκανα σήμα στους Σύρους πρόσφυγες να έρθουν στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν, το 2013, που βγήκε η καινούργια οδηγία για το άσυλο, η 32 του 2013, στις τότε συνεδριάσεις των Υπουργών Εσωτερικών στις οποίες συμμετείχα, μας πίεζε η Ευρώπη να ενσωματώσουμε αυτή την οδηγία, γιατί ήδη ήταν 2015. Αυτή λοιπόν η οδηγία που σήμερα συζητάμε και η οποία εφόσον ψηφιστεί θα ενταχθεί στην ελληνική νομοθεσία, ήταν ένα σχέδιο το οποίο, όπως θα διαβάσετε, όσο προλαβαίνετε, δεν είναι καν και τεράστιος ο νόμος, 100 σελίδες είναι, κύριε Κικίλια. Αν αφαιρέσουμε τις καταργούμενες διατάξεις, βεβαίως όλα πρέπει να διαβάζονται, την αιτιολογική και τις εκθέσεις, το κείμενο του νόμου δεν είναι κανένα απαγορευτικό και είναι και πολύ ωραίος νόμος, διότι είναι μια οδηγία που προβλέπει τα δικαιώματα των προσφύγων. Είναι προχωρημένη μορφή του 3907. Εδώ έχει γίνει μια σύγχυση. Νομίζουν όλοι ότι είναι ένας νόμος που υλοποιεί τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι αυτός ο νόμος έχει βγει στη διαβούλευση από τις αρχές Φλεβάρη. Δεν έχει ούτε μία σχέση με την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το νόμο και επί τη ευκαιρία έχουν μπει κάποιες διατάξεις. Αφήστε, κύριε Κικίλια, θα το πείτε μετά. Αφήστε να πω την άποψή μου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο, εν όψη ακριβώς αυτής της συμφωνίας, μπήκαν και μερικές διατάξεις που θα διευκολύνουν την υλοποίηση της συμφωνίας, όπως είναι οι προσλήψεις, όπως είναι αυτό που κατάγγειλε η κυρία Μπακογιάννη, η σύναψη συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό, το οποίο και εσείς είχατε κάνει το 2014. Αυτό το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις στις έκτακτες συνθήκες. Παρόλη τη διαφωνία της αρχής συμβάσεων, τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνουν αυτά. Όπως επίσης προβλέπει και μια σύντμηση προθεσμιών στη διαδικασία του αιτήματος ασύλου. Αυτές οι διατάξεις, οι περιοριστικές, που είναι 3-4,
αναφέρονται για να διευκολύνουν την υλοποίηση της συμφωνίας. Όλο το άλλο νομοσχέδιο είναι η ακριβής ενσωμάτωση της οδηγίας για το άσυλο, την πρώτη υποδοχή, τα δικαιώματα των προσφύγων και βεβαίως ένα σωρό ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι σημαίνει ασφαλής τρίτη χώρα, με ζητήματα κράτησης, με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και πράγματι είναι κρίμα που πάει με το κατεπήγοντα τρόπο, γιατί θα είχε ευκαιρία και η ελληνική κοινωνία αλλά και η ελληνική βουλή σε ζητήματα που αγνοεί δυστυχώς να έκανε μια άνετη συζήτηση για να μάθει τι είναι αυτά τα δικαιώματα και ότι δεν είναι κάτι που ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ το χαρίζει, αλλά προβλέπονται στις διεθνείς συνθήκες και στα διεθνή φόρουμ και έχουν αποφασιστεί και είναι πράγματα που ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν που έχουμε φτάσει τώρα και λόγω των συνθήκων που είναι πολύ ασφικτικές εν όψη του ότι η οδηγία αυτή πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται στις 4 Απριλίου, αυτό το οποίο εμάς μας ανησυχεί είναι αν πράγματι θα μπορέσουμε στις 4 Απριλίου, χωρίς να έχει προσληφθεί το προσωπικό από το άσυλο, χωρίς να έχει προσληφθεί το προσωπικό από την υπηρεσία πρώτης υποδοχής, χωρίς να έχει έρθει το προσωπικό από την Ευρώπη και από την ΕΑΖΟ, να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία που υπογράφηκε. Θυμόσαστε όλοι ότι τα πρώτα σχόλια, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτή η συμφωνία θα έχει πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή της. Φοβάμαι λοιπόν μήπως κατά το στάδιο της εφαρμογής οι δυσκολίες πάνε προς την κατεύθυνση να καταργηθούν δικαιώματα. Δεν ξέρω αν εσείς φοβόσαστε για τους ίδιους λόγους. Εγώ πάντως και για τους λόγους που τόσα χρόνια έχω υπηρετήσει τα δικαιώματα των προσφύγων, αυτή την ανησυχία εκφράζω. Κατά τα άλλα νομίζω ότι όλη αυτή η οδηγία αξίζει να ψηφιστεί από όλους. Θα είναι μεγάλο πολιτικό φάουλ όποιος την καταψηφίσει, γιατί ακριβώς κατοχυρώνει δικαιώματα, διευρύνει το άσυλο, διευρύνει την υποδοχή, κατοχυρώνει τις ευάλωτες ομάδες και στα ζητήματα που ενδεχομένως κάποιοι συνάδελφοι έχουν αντιρρήσει σε σχέση με τη συμφωνία Τουρκίας, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν ενδεχομένως, αν θέλουν, να διαφοροποιηθούν. Αλλά το σύνολο, αυτό το οποίο έχουμε επεξεργαστεί τόσο καιρό και είναι στη διαφάνεια από το Φεβρουάριο, δεν μπορεί σήμερα να αμφισβητείται η σημασία του, ούτε φυσικά και η χρησιμότητά του. Η χρησιμότητά του, όπως καταλαβαίνετε, όσο συνεχίζονται οι πόλεμοι στην περιοχή μας, όσο τα προσφυγικά ρεύματα, θα τελειώνω κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, όσο θα αυξάνονται τα προσφυγικά ρεύματα, όσο ο πόνος και η απόγνωση θα μεγαλώνει και η αναζήτηση ενός ασφαλούς καταφύγιου θα είναι μονόδρομος για αυτόν τον κόσμο, θα ταλανίζονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Γι' αυτό εξάλλου βγάλανε και την οδηγία. Τη βγάλανε για τις χώρες της Ευρώπης. Δεν τη βγάλανε για κάποια άλλη χώρα. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί σε ό,τι συζητάμε σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Το λόγο έχει η κυρία Γιάννα Κανέλη.